Και νομίζω ότι αν δεν την είχε βρει ο κορονοϊός, θα ζούσε κι άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν. Αλλά δεν ήθελε να κάνει το εμβόλιο. Ναι, το καταλάβω. Τώρα, παιδιά, οι πολύ μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία είναι και πολύ δύσκολο να τους πείσει. Σας μιλάω και εγώ για συγγενικά μου πρόσωπο που είναι κοντά στα 90 και μπορεί πιο πάνω. Δεν θέλουν. Ναι. Δηλαδή, μακάρι να πιστούνε, είναι κάποιοι που είναι πολύ αρνητικοί σε αυτό. Μάλιστα, Σπύρο, μου σε ευχαριστώ. Εμένα πάντως μου είχε γράψει την πρώτη μου κριτική πριν 42 χρόνια και από τότε, έναν ήμινο, με ξεχώρισε και με έβαλε στην παρέα των φίλων της και ήταν πολύ τιμητικό. Mm. Εύχομαι να ξεπεράσει και η κόρη της το πρόβλημα, η Ιρένε, γιατί και αυτή κόλλησε δυστυχώς. Α, είναι με κορονοϊό η κόρη της. Ναι, είναι στο νοσοκομείο και αυτή. Είναι νοσηλεύεται. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία, και εκείνη ανεμβολίαστη, Σπύρο, ξέρεις. Ναι, ναι, ανεμβολίαστη. Δεν ήθελα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά στη γυναίκα. Δεν το ήξερα αυτό. Και θα μπορέσει να πει και το τελευταίο αντίο στη μαμά της. Ναι. Είμαι κοντά τους και θα προσπαθήσουμε να δούμε και τι θα γίνει με τα περαιτέρω. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο μου. Πώς νιώσατε όταν μάθατε ότι έφυγε από τη ζωή γιατί έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό? Ξαφιάστηκα. Το βέβαια ήξερα ότι τελευταία είχε πέσει. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Δεν ήξερα ότι υπήρχε αιτία ο κορονοϊός. Αυτό δεν το ήξερα. Ήταν πάντως, από ό,τι θυμάμαι, ήταν κατά των εμβολίων και τότε που δεν υπήρχε αυτό το θέμα του κορονοϊού. Τι σας είχε πει στην τελευταία συνομιλία που είχατε πριν από 2 μήνες? Με κάθε φορά που με έβλεπε, πάντα μίλαγε για την ευκαιρία. Μ' αγαπούσε πάρα πολύ και εγώ την αγαπούσα πολύ. Ήταν άνθρωπος που αξεγάπητος.